Η Ελένη μας και δεν είναι μόνη της. Πάμε στην σύνδεσή μας. Ελάτε, παιδιά, καλημέρα. Α, Παναγία μου. Τελειώνετε, προλάβετε πριν να πιάνε τα νερά. Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα βρισκόμαστε στην όμορφη Πετρόχτη στη Τόχνη, όπως μπορείς να δεις. Βασικά μιλάει η εικόνα από μόνη της. Εγώ θέλω να την αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει λίγο από μόνη της. Ήταν το πρώτο πράγμα που είπαμε με τον Κωνσταντίνο μας, τον κινηματογραφιστή μας, με το που ήρθαμε. Τι όμορφο Πετρόχτη στο χωριό είναι αυτό. Λοιπόν, όπως μπορείς να δεις, ένα χωριό το οποίο είναι αρκετά μικρό και όπως φαίνεται... Ναι. Όπως φαίνεται είναι αρκετά παλιό, αλλά δεν είναι. Έχει πάρα πολλούς τουρίστες και θα σου ξεκινήσω με τα βασικά. Λοιπόν, ένα χωριό 500 κατοίκων, Κατερίνα, το οποίο με τον καιρό αυξάνονται. Μέχρι πέρσι ήταν στους, μέχρι το 2011 ήταν στους 395 και με τον καιρό έχει φτάσει στους 500. Αυτό βοήθησε ο αγροτουρισμός του χωριού. Θέλω να σου πω την ιστορία λίγο του χωριού. Λοιπόν, το χωριό αυτό πήρε το όνομά του από την Αγία Ελένη, από την Αγία Ελένη, η οποία ήρθε από τους Αγίους Τόπους στην Κύπρο. Την έφεραν εδώ και χτίστηκε η εκκλησία στο όνομά της, η οποία είναι χτισμένη πάνω σε ένα γεφύρι. Θα πάμε να τη δούμε σε λίγο. Λοιπόν, να σου πω ότι είναι η μόνη εκκλησία στην Κύπρο η οποία είναι χτισμένη πάνω σε γεφύρι και η Αγία Ελένη είχε δει μία φωτιά. Αυτή η φωτιά είναι αυτή η εκκλησία εδώ που βλέπεις, όπου είναι πάνω στο γεφύρι, το οποίο ο γεφύρι, να σου πω, Κατερίνα μου, θα γίνουν τα εγγένειά του σε πάρα πολύ λίγο καιρό από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί φτιάχνεται και θα γίνει πεζόδρομος. Θα το δούμε από πάνω, από την εκκλησία. Θα συναντήσουμε και τον κοινοτάρχη του χωριού, τον κύριο Χαραλάμπους, τον κύριο Παντελή Χαραλάμπους. Ένα χωριό 500 κατοίκων, το οποίο έχει από τον πιο μικρό, που είναι τα παιδάκια μας, να σου πω ότι έχει και ξεκινήσει να βρέχει κιόλας, από τα παιδάκια μας μέχρι 80 χρονών ο πιο μεγάλος. Ο κοινοτάρχης του χωριού είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλωσορίσατε. Λοιπόν, είμαστε στην εκκλησία Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Θέλουμε να μας πείτε την ιστορία, γιατί, Κατερίνα, να σου πω ότι υπάρχουν δύο εκδοχές. Την ακούσαμε και την προηγούμενη πριν. Θέλουμε να μας πείτε την παραδοσιακή ιστορία αυτή που λέει η παράδοσή μας. Η πρώτη εκκλησία που εκτίστηκε εδώ στην Τόχνη ήταν από την Αγία Ελένη το 327 μετά Χριστόν. Πάνω σε γεφύρι. Έκτισε το γεφύρι και μια εκκλησία. Όπως λένε η παράδοση, γιατί δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, ότι η πρώτη εκκλησία κάηκε ολοσχερός, καταστράφηκε και μετά από χρόνια χτίστηκε η εκκλησία αυτή που υπάρχει εδώ, είναι του 18ου με 19ου αιώνα και είναι κάτω από το τμήμα αρχαιοτήτων. Η πρώτη εκκλησία που χτίσε η Αγία Ελένη ήταν αφιερωμένη στο Τίμιο Σταυρό. Και άφησε κομμάτι του Τιμίου Σταυρού εδώ στο χώρο αυτό. Μετά που άγιασε η Αγία Ελένη, την αφιερώσαν στον Άγιον Κωνσταντίνο και Αγίαν Ελένη την συγκεκριμένη εκκλησία και χτίσαν πάνω σε αυτό το σημείο που βλέπουμε απέναντι το εκκλησία του Τιμίου Σταυρού. Η οποία είναι καθολική. Η συγκεκριμένη καθολική, αλλά δίπλα ήταν η Ορθόδοξη, η οποία χτίστηκε τον 12ο αιώνα, με που ήρθαν οι Φράγκοι στην Κύπρο. Χτίσανε δίπλα ακριβώς κολλητή, πάνω τους έχουμε και στοιχεία ακριβώς πώς ήταν. Δίπλα ακριβώς σε αυτήν την καθολική. Τώρα είμαστε στο σημείο να, με το τμήμα αρχαιοτήτων και την Μητρόπολη Τριμηθούντος, η οποία είναι η Μητρόπολη μας, yeah, να την αναστηλώσουμε, τουλάχιστον αυτήν την εκκλησία, την οποία θα αφιερώσουμε και στο Τίμιο Σταυρών, να μπορούμε να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο λειτουργία 14 Σεπτέμβρη που είναι η γιορτή του. Ένα χωριό, συγγνώμη σας διακοπτώ κύριε Χαραλάμπους, είναι ένα χωριό το οποίο το βοήθησε πάρα πολύ ο αγροτουρισμός. Βεβαίως. Είμαστε πρώτοι σε αγροτουρισμό Παγκύπρα. Η πρώτη κοινότητα που ασχολήθηκε με τον αγροτουρισμό είναι η Τόχνη. Έχουμε πάρα πολλά καταλήμματα, κάπου πάνω στα 120-125 καταλήμματα. Την επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες, μπορώ να πω, από όλη την Ευρώπη. Περισσότεροι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και Κύπροι έρχονται τα Σαββατοκυρίακα εδώ και διαμένουν στα διαμερίσματα. Η Τόχνη έχει το καλό ότι είναι μέσα στο κέντρο τριών πόλεων.
οι εύκολες προσβάσεις προς τη Λευκοσία, Λάρνακα, Λεμεσό, δίπλα από τη θάλασσα, κοντά στη θάλασσα, έχουμε έναν ωραίο τοπίο. Η Τόχνη ακόμα είναι ένα από τα αρχαιότερα και γραφικότερα χωριά της Κύπρου. Το βλέπετε, δεν είναι? Αυτά. Λοιπόν, Κατερίνα, να σου πω ότι ο καιρός δεν μας βοηθάει. Να πούμε λίγα πράγματα για τον αγροτουρισμό. Θα πάμε να... Το καταλαβαίνω, θα πάμε να φωνάξουμε του Νικήτα. Ναι. Ο οποίος ο καημένος Νικήτα μου έλαβε γιατί βρέχει πάρα πολύ. Να μας τα πει. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει ο καιρός. Δεν πειράζει, Ελένη μου, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς. Ήταν. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει. Την Τόχνη όλη την γνωρίζουμε, όλη την ξέρουμε. Θέλαμε να πάρουμε ό,τι πλάνα μπορούμε να πάρουμε, θα πάρουμε. Και από εκεί και πέρα, ο καιρός δεν είναι πάντα σύμμαχος. Πάμε και στον Νικήτα να μας πει τι κάνει εκεί στην Τόχνη. Λοιπόν, ο Νικήτας, Κατερίνα μου, είναι ο γιος του κύριου Ποταμίτη, του Σοφρόνη Ποταμίτη, με συγχωρείτε, ο οποίος έχει βοηθήσει το χωριό, πραγματικά έχει βοηθήσει το χωριό με τον αγροτουρισμό. Έχουν τα καταλήμματα εδώ στο χωριό, έχουν και τη μοναδική ταβέρνα. Είναι ο γιος του, γιατί ο πατέρας του λείπει στο εξωτερικό, οπότε θα μας μιλήσει ο Νικήτας, ο οποίος είναι 25 χρονών και βοηθάει τον πατέρα του με την επιχείρηση. Νικήτα μου. Καλημέρα, γεια σας. Είμαι ο Νικήτας και είμαι μάγειρας στο Τόχνη Tavern, πάνω στο ύψος της Τόχνης. Και είμαστε μέρος του ξενοδοχείου Cypress Villages, είναι αγροτουριστικό ξενοδοχείο και προσφέρουμε 38 διαμερίσματα μαζί με πρωινό. Πόσα καταλήμματα έχουμε? Είναι 38 διαμερίσματα, ναι. Περίπου είναι όλα μαζί, έτσι σπιτάκια γύρω-γύρω στο χωριό. Και μένουν, ο τουρισμός πότε είναι έτσι στα ύψη, να πούμε, γιατί βλέπουν, υπάρχουν και τουρίστες αυτή την περίοδο? Ναι, υπάρχουν ολόχρονα, αλλά φυσικά από το Ιούνιο αρχίζουν οι παραπάνω τουρίστες και ως το τέλος του Οκτώβρη έχουμε ακόμα. Τι κάνουν παραδοσιακό στο εστιατόριο, έτσι, Ελένη? Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τώρα. Αυτό να θα ρωτούσα, Κατερίνα μου. Μπράβο. Αυτό θα ρωτούσα, Κατερίνα μου. Ποιο είναι το παραδοσιακό φαγητό του εστιατορίου? Πιστεύω το έχουμε ωραίο κλέφτικο φυσικά. Το έχω κάνει και το κότσι μας με αρνί. Και το μουσακάς φυσικά. Και έχουμε διάφορα. Και έτσι, ποια είναι η σπεσιαλιτέ του μαχαζιού, να πούμε? Πιστεύω το αρνί μας, ναι. Το αρνί, ναι. Και μου είχες πει πριν ότι κάνετε και πρωινό. Δουλεύετε από τις 6 το πρωί? Από τις 7.30 το πρωί, όλη μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, κάθε μέρα, δηλαδή δεν κάθεστε ποτέ. Έχουμε τις τουρίστες που έχουν γεύμα μαζί με το διαμέρισμα τους, ναι. Οπότε τρώνε κάθε μέρα το βραδινό. Ναι. Γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί για τους τουρίστες κάθε μέρα, ναι. Πάρα πολύ Πόσο ωραία. Το πιο βλέπετε να έχετε στην ταβέρνα σας? Φυσικά, ναι, κάθε Σαββατοκύριακο έρχονται από τη Λευκοσία, από την Πάφο, από τη Λάρνακα, Λεμεσό για το μεσημεριανό της Κυριακής. Κάνουμε το ισόβλα μας, κοντοσούβλι και έρχονται με τις οικογένειες τους, μεγάλα τραπέζια. Και ναι, έχουμε πολλούς τοπίους. Ναι. Και για να σε αφήσω να σε αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι είχες και δουλειά, αύριο Τσικνοπέμπτη τι έχει το μενού? Φυσικά θα έχουμε τη σούβλα μας, κοντοσούβλι μας, διάφορα κρατικά μας. Και περιμένουμε να έρθουν όλοι. Ναι, κόσμο δηλαδή. Ναι, ναι, έχουμε αρκετούς κόσμους, θα έχουμε μεγάλες παρέες. Και ναι, θα είναι καλή μέρα. Λοιπόν, εύχομαι καλές δουλειές. Κατερίνα μου, είναι βροχερός ο καιρός. Λοιπόν, θέλουμε να κλείσουμε, να μας μιλήσει ο κοινοταρχής, να μας πει μια τελευταία κουβέντα. Βεβαίως, να μας πει. Εκτός από τα σοφρόνητα διαμερίσματα, έχουμε και άλλους, 4-5 που δραστηριοποιούνται σε διαμερίσματα στην Τόχνη. Ναι. Και τέλος, ήθελα να σας προσκαλέσω στα εγγένεια του Γραμμικού Πάρκου Τόχνης, το οποίο στήχησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έγιναν ποτέ στην κοινότητα μας. Σε 4 του Τετάρτου, το Απρίλη, η ώρα 6, θα τα εγγενιάσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κοπιάστε, φέρτε τα κανάλια σας, να διαφημίσουμε την Τόχνη. Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να μην έρθουμε πάρα πολύ. Και επειδή εμείς, Ελένη, επειδή εμείς 4 Τετάρτου, 6 ώρα το απόγευμα δεν θα είμαστε, μπορούμε να πάμε στις 5 Τετάρτου να κάνουμε το ρεπορτάζ μας, πάλι μαζί με τον κοινοτάρχη, να πάμε να δούμε αυτό το υπέροχο το έργο που έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και στον Κωνσταντίνο τον Ανδρέου που ήταν στην κάμερα. Συγγνώμη αν βρεχτήκατε πάρα πολύ, αλλά είμαι σίγουρη ότι η Τόχνη έχει τόσο πολύ αγάπη. Δυστυχώς μας τα χάλασε. Δεν πειράζει. Καλά συμβαίνουν αυτά. Δυστυχώς μας τα χάλασε ο καιρός, αλλά την επόμενη φορά που θα έρθουμε θα το κάνουμε όπως δηλαδή, πρέπει. Θα περπατήσουμε το χωριό πολύ καλύτερα, γιατί τώρα όπως πρέπει. Ακριβώς έχουν πιάσει τώρα και ποιο είναι το να οι βροχές. Μείνετε εκεί στην εκκλησία, ανάψτε και ένα κεράκι για μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελένη μου, Κωνσταντίνε μου, να είστε καλά.
Λοιπόν, ελάτε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε και το τελευταίο απόσπασμα από την χθεσινή διακαναλική ανάκριση συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας για το Κυπριακό.